Χαίρετε, καινούρια χρονιά, καινούρια σειρά Galaxy S, S24 Ultra, S24 Plus και S24. Αρκετέ ομοιότητε σε σχέση με τα περσινά μοντέλα και αρκετέ διαφορέ και πάρα πολλέ αναβαθμίσει από πλευρά Samsung. Samsung Galaxy AI ουσιαστικά είναι η όλη η σειρά γιατί έχουν AI λειτουργίε, λειτουργίε δηλαδή που αφορούν το Artificial Intelligence, τις οποίε θα σα δείξω μετά και πραγματικά θα πάθετε πλάκα. Τα βλέπαμε εδώ πέρα πριν με τον Alex και του τα έδειχνα μέχρι να ξεκινήσουμε το βίντεο και μου λέει τι λε, ρε φίλε. Πριν πάμε όμω σε αυτά οι οποίες λειτουργίες, να πω ότι αφορούν και τα τρία τηλέφωνα, να ρίξουμε μια ματιά στις τρεις συσκευές, με το flagship φυσικά το S24 Ultra, το οποίο βγαίνει σε χωρητικότητες μέχρι 1 TB. Αυτή εδώ πέρα είναι η έκδοση το κίτρινο. Uh, titanium Yellow λέγεται το τηλέφωνο, γιατί όλα τα τηλέφωνα της σειράς S24 Ultra, όλα τα χρώματα θέλω να πω, έτσι και όποιο μοντέλο και να πάρεις, έρχεται με περίβλημα από τιτάνιο, γύρω γύρω γύρω. Φυσικά υπάρχει Gorilla Glass μπροστά και πίσω για την προστασία uh, να είναι ανθεκτικό, είναι πιο ανθεκτικό ακόμα και από πέρυσι και η οθόνη και το γυαλί πίσω. Τέσσερις κάμερες, όπως και πέρυσι, το σετάρισμα είναι ακριβώς το ίδιο, όμω έχουμε διαφορετικό κάμερες. ουσιαστικά έχει καταργηθεί η τηλεφώτο των 10 επί και έχει αντικατασταθεί από μια τηλεφώτο 5 επί, όμως... Ε, χάρη στο AI και στους αλγόριθμους της Samsung και στον αισθητήρα που χρησιμοποιεί, μπορείς να χρησιμοποιείς πάλι ε, Space Zoom μέχρι 100 επί χωρίς το παραμικρό θέμα. Οι άλλες κάμερες είναι πάνω κάτω οι ίδιες, ο 200MP, 200, 200 MP, ο βασικός αισθητήρας, Ultra Wide και το τηλεφώτο 3 επί και μπορείς να κάνεις και φοβερό zoom, όπως σας είπα πριν, εδώ πέρα είναι οι κάμερες. Εδώ είναι ο ultra-wide, ο 1 επί, ο 3 επί και ο 5 επί. Αυτή είναι η native φακή, δηλαδή η οπτική φακή που έχει το τηλέφωνο. Το 10 επί το κάνει με crop από τον 5 επί τον telephoto, ενώ μπορεί να πάω να κάνεις και zoom 100 επί και θα πάω εκεί κάτω. Τώρα είμαι στο 35 επί για να φαίνεται το λογότυπο κανονικά. Για να βγάλω μια φωτογραφία εδώ και τη δεις μετά την καθάρισε και την έκανε πάρα πολύ ωραία. Από εκεί πέρα έχουμε ένα τηλέφωνο το οποίο είναι πάνω κάτω στο ίδιο μέγεθο. Είναι πιο φλάτη η οθόνη. άμα τη δει εδώ πέρα, είναι σχεδόν τελείω, όχι σχεδόν, είναι τελείω flat, τελείω επίπεδη η οθόνη στο πάνω μέρο. Ε, υψηλότερη φωτεινότητα σε σχέση με πέρυσι το οποίο σημαίνει ότι φτάνουμε περίπου peak brightness 2.600 nits αν δεν κάνω λάθος, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα σε όλο το πάνελ είναι γύρω στα 1.500 nits πάρα πολύ ε, υψηλή φωτεινότητα της οθόνης, υπερυψηλής ανάλυση της οθόνης, τα 120 Hz μεταβαλλόμενο το frame rate, το refresh rate της οθόνης μέχρι τα 120 Hz, κάτι που ισχύει για τα τρία τηλέφωνα, δηλαδή έχουμε και στα τρία τηλέφωνα ε, μεταβλητό refresh rate από 1 έως 120 Hz και φυσικά η υψηλότερη φωτεινότητα ισχύει για το S24 Plus και για το S24. Οι οθόνε στα δύο μικρότερα τηλέφωνα, στο S24 Plus και στο S24, είναι ελαφρώς μεγαλύτερες, 0,1 ίντσα, όπως ελαφρώς μεγαλύτερες είναι και οι μπαταρίες που έχουν, ενώ και τα τρία τηλέφωνα έρχονται με καινούριο επεξεργαστή. Το S24 Ultra έρχεται με το καινούριο Snapdragon 8 Gen 3 και έτρεξα και ένα 3D Mark print, και το αποτέλεσμα που μου έβγαλε είναι 5106 πόντι στο Wildlife Extreme, είναι πάρα πολύ υψηλό το αποτέλεσμα. Νομίζω είναι 30% υψηλότερο στο Snapdragon 8 uh, Gen 2. 30,58 FPS μου έβγαλε λοιπόν στο Wildlife το Extreme. Με τον καινούριο επεξεργαστή να uh, είναι εξαιρετικό και για gaming, γιατί υποστηρίζει και αυτό ray tracing. Αναμένουμε παιχνίδια ray tracing στο Android, δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά είναι πιο γρήγορο στο κομμάτι του ray tracing uh, και σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά στο S24 και στο S24 Plus, αυτά έρχονται με τον uh, καινούριο επεξεργαστή τη Samsung, τον Exynos 2400, αν δεν κάνω λάθο. Το S24 Ultra φυσικά έχει και την και το πενάκι εδώ κανονικότατα, χωρί κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Είναι μέσα στο σώμα για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και με το software που κάνει όλε αυτέ τι ωραίε λειτουργίες εδώ πέρα για να γράφει και να μεταφέρει κείμενα εύκολα. USB 3 και στα τρει συσκευέ με έξοδο ουσιαστικά εικόνα. Κάτσε να ακούσουμε λίγο και τον ήχο. Wow. Ε! <συσχελίδι> <συσχελίδι> δυνατό! Δυνατό και καθαρό! Ωραίος ήχος, πραγματικά ωραίος ήχος. Μια ματιά και στα μικρότερα τηλέφωνα. Αυτό είναι το S24 Plus. Ε, Τρει κάμερε, ίδιε κάμερε με πέρυσι. Λίγο πιο ελαφρύ εδώ πέρα. Δεν έχουμε τιτάνιο όπω έχουμε στο Ultra. Είναι armor Aluminium, ενισχυμένο το σώμα τη συσκευή. Και εδώ πέρα, Gorilla Grass μπρο και πίσω. Ουσιαστικά εδώ έχουμε και εδώ υπερυψηλή ανάλυση τη οθόνη. Η οθόνη, είπαμε, είναι ελαφρώ μεγαλύτερη. Αλλά το σώμα δεν έχει ε, μεγαλώσει. Το ίδιο ισχύει και το μικρό, γιατί ε, ουσιαστικά καταφέρει η Samsung να κάνει τα bezels ακόμα πιο μικρά. Βλέπετε πόσο μικρά είναι τα bezels εδώ πέρα, εξής, τα περιθώρια γύρω από την οθόνη. Είναι απειροελάχιστα και είναι πραγματικά και οι δύο συσκευέ πάρα πολύ άνετε στο χέρι και έχουν και τα διαφορετικά χρώματα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα μπλε cobalt violet, είναι αυτό εδώ, ενώ το μικρό είναι marble grey. Και εδώ οι ίδιες κάμερες, τρεις κάμερες, ε, απλά έχει μικρότερη οθόνη, τις ίδιες όμω λειτουργίες AI για τι οποίε θα σα μιλήσω μέσα τώρα. Γιατί ουσιαστικά αυτά είναι πέρα από τι καλύτερε επιδόσει για gaming, τι οθόνε ε, και το καλύτερα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει η Samsung. Ουσιαστικά έχουμε καινούριε λειτουργίες. Έχουμε λοιπόν λειτουργίες AI οι οποίες ε, ουσιαστικά έχουν να κάνουν και με τη φωτογραφία αλλά έχουν να κάνουν και με την αναζήτηση αλλά και με τους και βοηθούς όσον αφορά στο κομμάτι της επικοινωνίας μας. Λες, ρε παιδιά θέλω αυτή την μπλούζα που φοράει ο Δημήτρη, θέλω να δω ποια είναι και πόσο μπορεί να έχει. Τι κάνει εδώ πέρα, πάμε στι φωτογραφίε, έτσι. Δεν χρειάζεται καν να βγάλει φωτογραφία. Βάζω εδώ πέρα τον εαυτό μου στη selfie, τη βάζω και στο ultra wide για να φαίνεται καλύτερα. Δεν χρειάζεται καν να βγάλω φωτογραφία, έτσι. Πατά εδώ κάτω το κουμπάκι και κάνει ένα πώ την οθόνη. Και ουσιαστικά τώρα ενεργοποιούμε τη λειτουργία κύκλωσε για αναζήτηση στο Google. Έτσι. Και τι κάνει εδώ πέρα. Έκανε pause. Αυτό που έδειχνε η οθόνη μπορεί να το κάνει αυτό οπουδήποτε είσαι. Βλέπει κάτι στο TikTok ή στο Facebook, βλέπει κάτι στο YouTube. Πατά το κουμπάκι εδώ πέρα, αυτό εδώ, κάνει pause στο συγκεκριμένο σημείο και μετά τι κάνει. Εσύ και λε: Θέλω αυτό εδώ πέρα. Τι να είναι αυτό εδώ πέρα. Και κάνει αναζήτηση στο Google. Κοίτα εδώ. Λάρε. Να την μπλούζα. Τη βρήκε. 42 ευρώ έχει. Το ίδιο μπορεί να κάνει και στον Άλεξ. Βγάζω φωτογραφία τον Άλεξ εδώ πέρα. Θα κάνω το ίδιο και στην ίδια τη φωτογραφία. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο. Πατά το ίδιο κουμπάκι, search και κάνω την μπλούζα του. Ορίστε. Αυτό μπορεί να το κάνει λοιπόν οπουδήποτε και να είσαι. Όπου και να είσαι, σε οποιοδήποτε σημείο να είσαι, μπορεί να πα στο YouTube. Τι να βάλω. Γεια σου. Καλώ ήρθε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο σπίτι τη τεχνολογία. Λοιπόν. Εδώ και κάνω το φλωράρ φόρεμα της μαντός. Α! Σου το βγαλέ. Ναι! Να το! Και τον έβγαλε και με τη μαντό κιόλα. Το βλέπεις αυτό. Είναι δυνατόν. Περίμενε, δηλαδή μέσα στις γραμμές εδώ, καταλαβαίνεις αυτό που έκανε, μέσα στι γραμμέ έκανα πώ το βίντεο εδώ που παίζει η, η Μαντό. Θα την πάρουμε τηλέφωνο να πω: Μαντό είναι αυτό. Οπότε μπορεί να βρει οτιδήποτε όποτε δεν είναι. Άμα δεν σε ρούχα και λε: Τι είναι αυτό το ρούχο και το γράφει ποτέ κανεί. Πατά το κουμπάκι, κάνει search και στο βγάζει κατευθείαν χωρί να ψάχνει να βρει τι είναι αυτό. Πόσο σε ρούχα το κάνει αυτό. Οτιδήποτε. Ναι, και σε περιοχέ σαν τώρα τι να κάνω εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα αυτό να καταλάβει εδώ τι είναι αυτό. Και φαγητά. Λοιπόν, έβαλα αυτό εδώ. Εντάξει, όχι ρε, αυτό το βρήκε. Cordial Morgan βάλε, Είναι ίδιο. Λοιπόν, και φαγητό, τι να βάλω φαγητό, να βάλω παστίτσιο. Πάω εδώ, εντάξει, το ξαναπατάω. Τι θα καταλάβει τώρα τι είναι αυτό. <laughs> παστίτσιο ρε! <laughs> ε, 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 ε! ε δεν λέμε άλλα πράγματα. Νομίζω φτάνει και περισσεύει αυτό, έτσι. Φαγητά, ρούχα, περιοχέ. Δεν έχει μόνο αυτά, έχει κι άλλα. Ο τώρα ό,τι σα δείχνω στο S24 Ultra ισχύουν και για τι άλλε δύο συσκευέ. Και πάμε τώρα να δείξουμε το άλλο το κομμάτι με τη φωτογραφία. Έβγαλα πριν τον Άλεξ φωτογραφία εδώ. Εντάξει, είναι εδώ από πίσω από το στούντιο, μπροστά από το πλατό τη κουζίνα. Και έτσι όπω είσαι αυτή τη φωτογραφία που θέλει να βάλει εσύ, δεν σ' αρέσει σε αυτό το σημείο που είναι εδώ, okay, ο Άλεξ, ή κάτι που θέλει εσύ. Πατάς εδώ πέρα λοιπόν στο Edit, πατάς αυτό το κουμπάκι, αυτά τα αστεράκια γενικά τώρα σε όλες τις εφαρμογές που είναι της Samsung, είναι το AI. Πατάς εδώ, ωραία, και λες τώρα, αυτόν εδώ θέλω να τον βγάλω από εδώ. Μπορώ να τον πάρω έτσι όπως είναι. Κάνε τα μαγικά του εδώ πέρα, με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτή... Είναι η, η, η αλλαγή που έκανε. Βλέπει εδώ πέρα ότι ουσιαστικά τον έφερα, εγώ τον Άλεξ εδώ πιο αριστερά. Δημιούργησε εδώ πέρα κάτι που θεωρεί ότι ταιριάζει με το υπόλοιπο background που είχε, και το μοναδικό που άφησε είναι λίγο κάτι εδώ κάτω που ήταν ισχυρέ ουσιαστικά από τα παπούτσια του Άλεξ, και και τον μετέφερα. Κάτι άλλο που μπορεί να κάνει με τι φωτογραφίε είναι να κάνει ε, να ουσιαστικά ισχυώσει μια φωτογραφία που βγάζει και είναι στραβά. Τώρα θα τον κάνω εδώ έτσι όπω είναι τον Άλεξ. Αυτή τη δοκιμάσαμε πριν. Τον έβγαλα στραβά τον Άλεξ εδώ, και μετά έκανα το AI και θα σα το δείξω και πώ δουλεύει κιόλα και ξανα, το ξαναδημιούργησε χωρί να κάνει κρόβια. Γιατί άμα πα μια φωτογραφία αυτή κανονικά εδώ και την κάνω edit για να την ισιώσω ε, μόνος μου. Βλέπεις ότι ε, ουσιαστικά τι πάει και κάνει. Κάνει κρόπο από κάτω, κρόπο από πάνω, για να μπορέσω να τον έχω στην ευθεία. Και όλο το υπόλοιπο χάνεται. Έτσι είναι το, ο, η φωτογραφία όταν την κάνω εγώ, την ισιώνω με τον παραδοσιακό τρόπο. Όμω όταν έχω χρησιμοποιώ. Και έτσι είναι όταν το κάνει με το AI. Βλέπει πόσο είναι η μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, πάμε να την ξανακάνουμε τώρα, edit τη φωτογραφία με το AI. Και θα την κάνω και πάλι χειροκίνητα. Ουσιαστικά τον έχω φέρει τώρα είναι στην ευθεία. Και... Κανονικά, όπω το κάνουμε πριν, θα έπρεπε να κόψει ό,τι είναι τα τετραγωνάκια αυτά για να μπορέσει να έχει μια ωραία σωστή φωτογραφία. Όμω με το AI κάνει generate και ουσιαστικά πάει και κάνει fill τα κενά που έχουν μείνει στι τέσσερι γωνίε και τον ξαναδημιούργησε. Βλέπει ότι ήταν κομμένο το χέρι στη φωτογραφία. Αυτή είναι η αρχική. Το χέρι εδώ πέρα είναι κομμένο. Έτσι. Δεν είναι όμω μονάχα αυτά, είναι και άλλε λειτουργίε. Όπω για παράδειγμα, πα εδώ και θε να στέλνει ένα μήνυμα και δεν είσαι σίγουρο. Ωραία. Βάζω εδώ πέρα. Καλημέρα, θέλω να μου πάρει τηλέφωνο. Έγραψα ένα μήνυμα πάρα πολύ απλό. Εντάξει. Αυτό είναι στο, στα SMS. Τι πα και κάνει εδώ, πας ουσιαστικά και πατά πάλι τα αστεράκια εδώ που είναι και μπορεί να κάνει είτε translate. Τα ελληνικά δεν υποστηρίζονται στο translate. Ε, θα σα πω μετά ποιε είναι οι λειτουργίε που υποστηρίζονται στο translation. Έτσι. Ή το writing style. Τώρα έχω στα αγγλικά το τηλέφωνο. Writing style. Και πάει μέσω AI και σου λέει, OK, ε, ωραία το γράψει εσύ, αλλά εγώ θα σου προτείνω μερικού διαφορετικού τρόπου μπορεί να το στείλει στο συγκεκριμένο μήνυμα. Έχει professional. Καλημέρα, θα ήθελα να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικά. Εγώ έγραψα καλημέρα, θέλω να με πάρει τηλέφωνο. Έτσι, πολύ. Α, ντου, ντου, ντου. Γεια σου, casual. Μπορεί να με πάρει τηλέφωνο. Τα προτείνει μόνο το αυτό. Social, καλημέρα, θέλω να με πάρει τηλέφωνο. Βάζει και εικονιδιάκια. Έτσι. <laughs> 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 καλημέρα, hashtag επικοινωνία, hashtag καλημέρα. Οκ. <laughs> okay. Polite. Καλημέρα. Θα μπορούσατε να με καλέσετε τηλεφωνικά. Emojify. Καλημέρα, θέλω να μου πάρει τηλέφωνο. Πά, πάρε και ένα τηλέφωνο. Οπότε, άμα δεν είσαι σίγουρο για το πώ θε να γράψει ένα μήνυμα σε κάποιον που θε να του στείλει ένα μήνυμα, πατά την AI εδώ πέρα και σου προτείνει και διαφορετικού τρόπου για να το κάνει αυτό. Υπάρχει μια λειτουργία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα τη δείξω γιατί δεν έχω και σημάκι ε, Και ουσιαστικά είναι και λίγο δύσκολο να το κάνει. Ε, στο κομμάτι τη AI όσον αφορά στην επικοινωνία, τηλεφωνική επικοινωνία. Τα ελληνικά δεν υποστηρίζονται σε αυτό. Αποστηρίζονται όμω στα αγγλικά ε, και τη μετάφραση σε άλλε γλώσσε. Τι κάνει αυτό ουσιαστικά όταν σε παίρνει κάποιο τηλέφωνο και μπορεί να είναι κάποιο που μιλάει γαλλικά, η γερμανικά, η Ισπανικά, δεν ξέρω και εγώ τι. Ε, ενεργοποιείται η λειτουργία του uh, Translate τη ε, ε, μετάφραση ουσιαστικά σε πραγματικό χρόνο, την οποία θα την κάνει τη μετάφραση και ηχητικά να την ακούσει, δηλαδή μια ρομποτική φωνή σου κάνει μετάφραση αυτών που ακούει από τα αγγλικά, έτσι, ή, από τα γαλλικά, τέλο πάντων, θα την κάνει στα αγγλικά. Οκ, okay, δεν υποστηρίζει τα ελληνικά ακόμα. Ε, ή, και ταυτόχρονα σου κάνει και transcript στην οθόνη, σου εμφανίζει στην οθόνη το κείμενο που κάνει voice over αυτή η ρομποτική φωνή που κάνει τη μετάφραση. Οπότε είναι και αυτό πολύ πολύ κόμμα. Έχει επικοινωνία με, στο εξωτερικό με ανθρώπου οι οποίοι δεν μιλάνε καν αγγλικά. Ε, μπορεί να σου κάνει αυτή τη μετάφραση στα αγγλικά. Αλλά υπάρχει μια ακόμα λειτουργία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άμα δεν σε ενδιαφέρει να διαβάσει ένα πολύ μεγάλο κείμενο και θε να σου κάνει ουσιαστικά μια περίληψη, πα α πούμε εδώ πέρα στο Internet, στο review του The Last of Us Part 2. Εντάξει, και ωραία. Εδώ κάτω συμφανίζει πάλι ε, τα στεράκια και έχει εδώ πέρα δύο επιλογές. Translate, που τα ελληνικά δεν υποστηρίζονται, θα μου βγάλει μήνυμα, δεν μπορεί να κάνει Translate εδώ. Text, because it might contain unsupported language, αλλά μπορεί να κάνεις summarize, δηλαδή την περίληψη. Και διαβάζει σαρώνει όλο το κείμενο που έγραψε, που τη θες να διαβάσεις εδώ πέρα και δεν κάθεις να το διαβάσεις όλο, μπορεί να είναι 2-3 χιλιάδες λέξεις, σου κάνει μια περίληψη με bullets. Και σου λέει, αυτό είναι ο τίτλο και σε μια περίληψη με μπουλε 1, 2, 3, 4, 5 παράγραφοι έτσι, που κάνουν μια περίληψη του κειμένου. Μπορεί να πα και στο Translate. Έβαλα τα γαλλικά. Αυτή είναι μια γαλλική ε, εφημερίδα. Ξέρω γαλλικά, α πούμε, έτσι. Εμμανουέλ Μακρόν, le reine de son programme d'extreme Και τώρα μου έβγαλε τα αγγλικά. Μου έπειτα τα γαλλικά και μου τα έκανε επιτόπου Μετάφραση. Και μου πατήσω στο so original, μου δίνει το γαλλικό, translate, μου ξανακάνει τα αγγλικά. Να κάθεσαι να διαβάσουμε τώρα τη γράφη Liberation για, τα... Για τον Μακρόν και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τα πολιτικά τη Γαλλία. Απλά ήταν ένα παράδειγμα να σα δείξω τη μετάφραση που ισχύει και είναι αρκετέ οι γλώσσε που υποστηρίζει μετάφραση. Οπότε μπορεί έτσι όπω να μπαίνει σε site τα οποία δεν έχουν αγγλικά και να στα μεταφράζει στα αγγλικά. Μαζί με τι υπόλοιπε λειτουργίε, νομίζω έχει πάρα πολλέ ε, δυνατότητε AI, οι οποίε είμαι σίγουρο ότι σιγά σιγά θα εξελιχθούν και θα γίνουν ακόμα καλύτερε. Γι' αυτό λέμε ότι τα καινούργια Galaxy S24 Ultra, S24 Plus και S24 είναι γεμάτα με Galaxy AI. Αυτή είναι η όλη η σειρά. Διαλέξτε και παίρνετε. Τα λέμε στο επόμενο. Άντε για!